Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να εγγενιάζω σήμερα την 83η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την πρώτη Διεθνή Έκθεση που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια δεν γίνεται κάτω από τη σκιά των μνημονίων που βάρεναν την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι φέτος η τιμόμενη χώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Μια χώρα με την οποία μας συνδέει μια ισχυρή στρατηγική σχέση αλλά και αγώνες για κοινέ αξίες σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας, από τον αγώνα για την ανεξαρτησία ενάντια στην απικιοκρατία και την διακήρυξη της ανεξαρτησίας, μέχρι τους αγώνες για την κατάργηση της δουλείας με την σφραγίδα του Πρόεδρου Λίνκον και από τους κοινούς αγώνες ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, μέχρι τις μεγάλες μάχες για την κατοχύρωση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στις φιλετικές διακρίσεις. Και είμαι βέβαιος ότι η φετινή διοργάνωση και η ξεχωριστή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν θα είναι ευκαιρία σημαντική να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική μας συνεργασία η μεγάλη, η εντυπωσιακή αποστολή σας εδώ στην Διεθνή Έκθεση το αποδεικνύει σήμερα και εύχομαι αυτή η συμμετοχή να είναι το έναυσμα για ακόμα στενότερη συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τρία χρόνια μετά την δύσκολη Συμφωνία του Αυγούστου του 2015, είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σας πω με απόλυτη σίγουρια ότι πήραμε τις σωστές αποφάσεις και δικαιωθήκαμε. Πήραμε τότε δύσκολες αποφάσεις χωρίς βεβαιότητες και μείναμε να παλέψουμε, να δώσουμε τη μάχη και να βγάλουμε τη χώρα από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεση. Παρά τις κριτικές, παρά τις φουρτούνες και τις αναταράξεις, την πολεμική ακόμα και την υπονόμευση αποδείχθηκε από τα ίδια τα πράγματα ότι τότε τελικά πράξαμε το σωστό. Η επιλογή μας να μην διακινδυνεύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, και να προχωρήσουμε σε συμφωνία με τους δανειστές μας εκείνο το καλοκαίρι, αποδείχθηκε η μόνη ορθή επιλογή. Διότι σήμερα, τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα διαφορετική. Μια χώρα που μετά την καθαρή έξοδα από τα μνημόνια, πατάει ξανά στα πόδια της, στηρίζεται ξανά στις δικές της δυνάμεις, και το κυριότερο μπορεί πια να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά. Και ξέρετε, αυτό είναι έργο όλων μας. Κυρίως όμως, είναι έργο όλων εκείνων που την περίοδο της κρίσης έκαναν μεγάλες θυσίες. Εκείνων που άντεξαν στις δυσκολίες και σήκωσαν βάρη. Πολλές φορές βάρη που δεν τους αναλογούσαν. Για το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων, για τη ζωή και τις προσδοκίες τους, παλέψαμε σκληρά. Και σήμερα μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς και να πω ότι η επιμονή και η υπομονή σας έδωσε εν τέλει καρπούς. Και το μέλλον ανήκει πλέον σε εσά. Το μέλλον ανήκει στους πολλούς. Σε αυτούς που πόνεσαν, σε αυτούς που μόχθησαν, σε αυτούς που σήκωσαν στην πλάτη τους τα βάρη μιας ολόκληρης χώρας. Στους έντιμους και αξιοπρεπείς πολίτες αυτής της χώρας. Του ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, που σήμερα δικαιούνται ξανά να αισιοδοξούν, ξανά να ελπίζουν και να προσδοκούν για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, το τέλος των προγραμμάτων, το τέλος των μνημονίων, δεν ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Τρία χρόνια πριν, αλλά και σχεδόν κάθε μέρα όλα αυτά τα τρία χρόνια, Λίγοι ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι τελικά θα τα καταφέρναμε. Ότι θα καταφέρναμε να σταματήσουμε το καθοδικό σπιράλ και να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα και να προστατεύσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από τις συνέπειες της κρίσης. Σήμερα, λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα της ιστορικής, κατά τη γνώμη μου, 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι δεν ήρθα εδώ για να σας μοιράσω παροχές. Ήρθα για να μοιράσω και να μοιραστώ μαζί σας όραμα. Το όραμα, το όραμά μας, το όραμά μας για την Ελλάδα της νέας εποχής που ανατέλει πια για τον τόπο μας. Τώρα που μάθαμε από τα λάθη, που ξέρουμε τι έφταξε, τώρα που αποδείξαμε ότι είχαμε τη δύναμη να αντέξουμε και να σταματήσουμε την καταστροφή, τώρα ξέρουμε ότι έχουμε και τη δύναμη και τη γνώση να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την αναγέννηση της πατρίδας μας. Αλλά ας μου επιτρέψετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα ξανά, μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια, σε τροχιά ανάκαμψης. Για έξι συνεχόμενα τρίμηνα σημειώνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Ελστάτ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2018 που αναμένεται να κλείσει με ανάπτυξη κοντά στο 2,5%. Η ανεργία από το 27% το 2015 έφτασε τον περασμένο Ιούλιο στο 19,1%. Πάνω από 300.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί εντός της τριετίας. Και το 70% από αυτές τις θέσεις είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι θεμελιώδεις δείκτες δείχνουν βελτίωση. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις τους εδώ και πολλά χρόνια. Οι εξαγωγές, η βιομηχανική παραγωγή, η κατανάλωση των οικοκυριών και το λαιανικό εμπόριο βρίσκονται επίσης σε ανωδική τροχιά. Ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις το 2017 σημείωσαν ρεκόρ δεκαετίας με 3,6 δισεκατομμύρια καθαρές εισροές. Αν όμως οι οικονομικοί δείχτες σημειώνουν ρεκόρ δεκαετίας, τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι σήμερα πιο υγιεί από ποτέ άλλοτε. Η χώρα όχι μόνο επιτυγχάνει τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά και τις τρεις τελευταίες χρονιές τους υπερβαίνει κατά πολύ. Πράγμα που αναμένεται να συμβεί και φέτος. Και είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τους συμφωνημένους στόχους και για τα επόμενα χρόνια. Να μην επιτρέψουμε η Ελλάδα να γυρίσει πίσω την εποχή των ελλημάτων και του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία της χώρας και τη σταθερότητα της οικονομίας, χωρίς να θέσουμε σε διακινδύνευση όλα όσα με κόπο και με σκληρή δουλειά έχουμε πετύχει. Δεν είναι όμως μόνο τα δημόσια οικονομικά που εξηγιάνθηκαν είναι και ο άλλος μεγάλος βραχνάς. Ο μεγάλος κόμπος του δημόσιου χρέους που επιλήθηκε. Και το ελληνικό χρέος είναι πλέον βιώσιμο. Οι πληρωμές είναι χαμηλές μέχρι το 2032 με την περίοδο χάριτος που εξασφαλίσαμε και ομαλές από το 2032 και μετά. Έτσι, οι επενδυτές ξαναβλέπουν την Ελλάδα με αίσθημα ασφάλεια. Ενώ οι πρόσκαιρε αναταράξει στι αγορέ από εξωγενεί παράγοντες δεν μα ανησυχούν για τουλάχιστον δυόμιση χρόνια από σήμερα, χάρη στο μαξιλάρι ρευστότητα που η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για τι χρηματοδοτικέ της ανάγκε μέχρι και το 2020. Διαμορφώνονται λοιπόν οι συνθήκες να σχεδιάσουμε τώρα και να οικοδομήσουμε με ασφάλεια την μεταμνημονιακή Ελλάδα, την Ελλάδα της νέας εποχής. Το ερώτημα όμως είναι πώς ονειρευόμαστε αυτήν τη νέα Ελλάδα. Θα βγάλουμε διδάγματα από την κρίση ή θα γυρίσουμε πίσω στις αιτίες που την προκάλεσαν. Πίσω δηλαδή στην Ελλάδα τις Πατάλης, του πελατειακού κράτους, τις φοροδιαφυγής και τις διαφθοράς, τις κρατικοδίαιτης και διαπλεκόμενης πολλές φορές επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα του αλόγιστου δανεισμού, των πρωτογενών ελλημάτων και των τεράστιων ανισοτήτων και τις αυθαιρεσίες. Θα γυρίσουμε πίσω ή θα φύγουμε μπροστά. Ανοικοδομώντας τη χώρα σε νέες βάσεις, εμπεδώνοντας μια νέα πρακτική δημοκρατικής διακυβέρνησης, δημιουργώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο, ανασυγκροτώντας την παραγωγή, επενδύοντας στην καινοτομία και στην ψηφιακή σύγκληση, στη γνώση και στις νέες τεχνολογίες, καταπολεμώντας τις ανισότητες, δίνοντας ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και στον πολιτισμό σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα, τα μεγάλα ερωτήματα. Αυτό είναι και το δικό μας όραμα και την αναγέννηση της Ελλάδας. Να πάμε μπροστά και όχι πίσω. Και σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό το όραμα. Το όραμα να κάνουμε την Ελλάδα δική μας ξανά. Μια Ελλάδα ευημερίας, ισότητας και προόδου. Έχουμε το σχέδιο και το κάνουμε πράξη. Και το όνομα αυτού του σχεδίου είναι δίκαιη ανάπτυξη. Πρώτος στόχος αυτού του σχεδίου δεν είναι άλλος από την ανάκτηση της εργασίας. Να γίνει η Ελλάδα το νέο παγκόσμιο πρότυπο, το νέο εναλλακτικό παράδειγμα ανάπτυξης και ευημερία. Να εγγυηθούμε αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και αμοιβή για όλους τους πολίτες, άντρες και γυναίκες. Να καταφέρουμε... να καταφέρουμε εντός της επόμενης πενταετίας, το μπορούμε, να μειώσουμε την ανεργία στο 10% και να γίνουμε όχι απλώς μια κανονική χώρα, αλλά πρωτοπόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός ο στόχος όμως χρειάζεται τη συνδυασμένη και τη συντονισμένη δράση όλων μας. Απαιτεί την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όχι τη μείωση του μισθολογικού κόστους, αλλά την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, την ανέλυξη της χώρας μας στην αλυσίδα παραγωγής αξίας και την ενίσχυση της θέσης μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Και απαιτεί πολιτικές που εδράζονται σε δύο πυλώνες σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στην στήριξη των επενδύσεων και τη διαρκή εμβάθυνση των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό ευρωπαϊκό κράτος. Και δεύτερον, στην προστασία της μισθωτής εργασίας και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζόμενων. Η προσέλκυση νέων επενδύσεων αποτελεί κομβική σημασία στόχο για να πετύχουμε την παραγωγή νέου πλούτου και τη μείωση της ανεργίας. Είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, προσωπική μου δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό ότι η επιτυχημένη πορεία των δύο τελευταίων ετών στις επενδύσεις θα συνεχιστεί με στόχο μια επενδυτική έκρηξη τα επόμενα χρόνια και με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία να έχουμε καταφέρει να επιστρέψουμε στην επενδυτική βαθμίου. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει πρώτα και κύρια στο πεδίο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σε ένα πεδίο που δυστυχώς για χρόνια η χώρα μα ήταν ουραγός. Γιατί το διοικητικό χάος οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, η ανυπαρξία θέσεων και η απουσία ελεκτικών μηχανισμών δεν ήταν αποτέλεσμα της ανικανότητας του παλιού πολιτικού συστήματος, αλλά ήταν επιλογή. Διότι μόνο μέσα από το χάος μπορούσαν να ανθίσουν οι πρακτικές της διαφθοράς του πελατειακού κράτους και της αναξιοκρατίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κράτος και οικονομία, λοιπόν, είναι ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου μας, του δικού μας σχεδίου για την επόμενη μέρα. Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει ένα σχέδιο ολιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Μια αποτύπωση στόχων, προτεραιοτήτων και πολιτικών που έχουμε τη βούληση να συνεχίσουμε και να υλοποιήσουμε χωρίς ολιγορίες. Έξι κρίσιμοι τομεί στους οποίους ήδη υλοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, είναι οι εξή. Πρώτον, η δημόσια διοίκηση και η προσπάθεια αναβάθμισης της, αναβάθμισης της με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το νέο σύστημα κινητικότητας και την ολοκληρωμένη αξιολόγηση δομών και διαδικασιών προσωπικού. Με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο ψηφιακό δημόσιο του 21ου αιώνα με την εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για διαφάνεια στις προμήθειες και στα έργα του δημοσίου. Δεύτερος τομής σημαντικός όπου υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις είναι αυτός που αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεων και την προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών για την σύσταση και την αδειοδότησή τους. Με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων που μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με το νέο πληροφοριακό σύστημα άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ελέγχων, το οποίο η λειτουργία αναμένεται εντός του 2019. Τρίτος τομέας είναι ο τομέας της δικαιοσύνης και η προσπάθεια για την επιτάχυνση της απονομής της. Με έμφαση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη και με ορθολογική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέταρτος τομέας, αυτός που αφορά τον χώρο σχεδιασμό και την προσπάθεια εξυγχρονισμού του. Με την προώθηση τοπικών χωρικών σχεδίων, την κύρωση των δασικών χαρτών που θα έχει επιτέλους ολοκληρωθεί εντός του 2019 και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτήματολογίου μέχρι το 2021, με τα ρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει στον τόπο από τη δεκαετία του 60. Πέμπτον, ο τομέας που αφορά τις δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ενεργητικές πολιτικές και δράσεις για την πρόωθηση της καινοτομίας και την στήριξή τους, με τον πλήρη ανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία και τη σύνδεση με την παραγωγή, με την δημιουργία του μεγαλύτερου Ταμείου Συμμετοχών Πανευρωπαϊκά για την ενίσχυση δυναμικών μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων με κονδύλια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, και με την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό για την στήριξη επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες κονδύλια ύψους 400 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, έκτος σημαντικός τομέας είναι αυτός που αφορά το μέλλον μας, τους νέους. Τους νέους υψηλή, υψηλής εξειδίκευσης, τους νέους επιστήμονες που έφευγαν μαζικά το εξωτερικό από το 2010 και μετά και αναφέρομαι στην προσπάθειά μας για την αντιστροφή του brain drain και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Και δεν μπορούμε να στήσουμε, να πατήσουμε ξανά στα πόδια μας αν δεν στηρίξουμε αποφασιστικά τη νέα γενιά αυτής της χώρας. Τη γενιά της κρίσης που χτυπήθηκε με βαναυσότητα την περίοδο των μνημονίων τη γενιά που έφτασε να είναι άνεργη κάποια στιγμή το 2014 σε ποσοστά έως και 60%. Και παλεύουμε με στοχευμένες πρωτοβουλίες να αντιστραφεί αυτή η τάση. Προχωράμε στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εργασία περίπου 10.000 επιστημόνων στους κλάδους της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και των νέων τεχνολογιών και 5.500 νέων επιστημόνων σε φορείς του δημοσίου με μισθού αντίστοιχου των προσόντων του. Ενώ από το 2019 και για τα δύο επόμενα έτη χορηγούμε κίνητρα με τη μορφή ίσφορο απαλλαγών και φόρο απαλλαγών για τους νέους επιστήμονες που θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, όλα τα παραπάνω αφορούν, αποτελούν μεταρρυθμίσει και ενεργητικές πολιτικέ, στι οποίε θα έλεγα, επιτρέψτε μου, ότι μόνο η δική μα κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα και το πολιτικό στένος να εκινήσει και να ολοκληρώσει. Και θα τι ολοκληρώσει. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Εκεί που η Ελλάδα έχει συσσωρευμένη εμπειρία και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είτε λόγω των υψηλών προσόντων του εργατικού της δυναμικού, είτε λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είτε λόγω του ειδικού φυσικού περιβάλλοντος. Όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, όπου δουλεύουμε ήδη εντατικά δεν μας αρκούν, δεν επαναπαυόμαστε με τα ρεκόρ που σπάνε κάθε χρονιά και φέτος είχαμε ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ με πάνω από 34, 34 εκατομμύρια επισκέψεις στη χώρα μας. Όμως δουλεύουμε εντατικά και με γνώμονα την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την επέκταση της τουριστικής περίοδου, το άνοιγμα σε νέες αγορές, αλλά και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Άλλο σημαντικό τομέα είναι επίση η ενέργεια. Όπου μέσω των διεθνών συνεργειών τη χώρα με μελλοντικού παραγωγού στην περιοχή, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα μετεξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο και σε εγγυητή της ενεργειακής επάρκειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως να αναφερθώ και στα εμβληματικά έργα στο πεδίο αυτό, όπως η αγωγή TAP και IGB και ο σταθμός φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη. Εργαζόμαστε βεβαίως δίπλα σε αυτά τα έργα να προσθεθούν και άλλα, όπως η υποθαλάσσια σύνδεση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Κρήτη στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και την Κύπρο στην υπηρετική Ελλάδα. Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της πράσινης ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, την τριετία 18-20, θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, δίνουμε έμφαση στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερη έμφαση όπου το στρατηγικό μας σχέδιο και οι παρεμβάσεις μας αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής μέσω της σύνδεσης με τη μεταποίηση και την τυποποίηση των τροφίμων, στην ενίσχυση των συνεδριστικών δομών με στοχευμένες ελαφρύσεις και την παροχή ειδικών κινήτρων, αλλά βεβαίως σημαντική έμφαση και εσείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα το έχετε καταλάβει, ιδιαίτερα αυτό, δίνουμε και στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, όπου για πρώτη φορά ελοποιούνται το ολοκληρωμένο σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης και εξυγείανσης της βιομηχανικής δραστηριότητας, ειδικά προγράμματα για την προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στις δύο μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ψηφιακή επανάσταση. Δίνουμε επίσης έμφαση στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών, όπου προχωράμε με στοχευμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση, βελτιστοποίηση, τελειοποίηση του οδικού δικτύου στη χώρα μας. Ε65, ΒΟΑΚ στην Κρήτη και Πάτρα Πύργος αποτελούν τις μεγάλες προτεραιότητες του σχεδίου μας. Σημαντικές επενδύσεις έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια επίσης στα μεγάλα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ κάτι που είχε γίνει για χρόνια το ανέκδοτο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το μετρό της Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες του, λειτουργεί κανονικά τον Νοέμβρη το Νοέμβρη του 2020. Ενώ την ίδια στιγμή Συνεχίζονται τα έργα και την επέκτασή του. Αντιστοίχω, εντό του 19 θα παραδοθούν νέοι σταθμοί του, μετρού, του Μετρό τη Αθήνα, ενώ ήδη δημοπρατείται η νέα γραμμή 4. Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, Αν ο πρώτο πυλώνα του πολιτικού μα σχεδίου είναι οι επενδύσει και οι μεταρρυθμίσει, όπω ήδη προανέφερα, και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, ο δεύτερος είναι η ανάκτηση της εργασίας και στοχεύει στην προστασία των μισθωτών και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης. Διότι στο δικό μας ορίζοντα, η στήριξη των εργαζομένων, η αύξηση του μισθού, η ρύθμιση της αγοράς εργασίας, ο σεβασμός των δικαιωμάτων όσων εργάζονται και παράγουν, δεν είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης, αλλά η προϋπόθεσή της είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, η στήριξη της εργασίας. Εδώ είναι ακριβώς, αν θέλετε, που γίνεται και πιο εμφανής η διαχωριστική γραμμή του δικού μας σχεδίου και του δικού μας οράματος με τις απόψεις και τις σκέψεις και τις θέσεις των δυνάμεων του ακραίου νεοφιλευθερισμού στον τόπο μας, που φέρουν βεβαίως και την βαριά ευθύνη για την χροκοπία της χώρας. Στι δυνάμεις εκείνες που θεωρούν ότι η ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδύσεων απαιτούν τη συντριβή της εργασίας. Αντίθετα, με τις δικές μας παρεμβάσεις, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε, παρά τις δυσκολίες κατά τις οποίες προσπαθούσαμε να το καταφέρουμε, αλλά έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο καθεστώς ρύθμιση τη αγορά εργασία. Και αυτό καθόλου δεν περιόρισε την προσπάθειά μα και το επίτευγμά μας να γυρίσουμε στην ανάπτυξη. Σήμερα λοιπόν με την έξοδο από τα μνημόνια είμαστε σε θέση να βάλουμε ξανά τις δυνάμεις της εργασίας στο επίκεντρο και δύο κεφαλαίωδους σημασίας μεταρρυθμίσεις που σηματοδοτούν το πέρασμα σε αυτή τη νέα φάση είναι πρώτον η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν επανέλθει και εφαρμόζονται από την 21η του περασμένου Αυγούστου. Με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε ήδη την αύξηση του μισθού για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Και δεύτερον, είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά από τις αρωτικές μειώσεις του δεύτερου μνημονίου, είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η δέσμευση της κυβέρνησής μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, φιλοδοξεί να γίνει στο εξή η χώρα πρότυπο σεβασμού στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αν όμω η ανάκτηση της εργασίας είναι ο πρώτος στόχος, αυτός που τον συμπληρώνει είναι η οικοδόμηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και αξιόπιστου κοινωνικού κράτους. Γιατί στο πεδίο της οικονομίας και της παραγωγής Διαμορφώνονται νομοτελειακά ανισότητε και ο ρόλο του κοινωνικού κράτου είναι να τι αμβλύνει και να τι περιορίζει. Αυτό λοιπόν το εξισωτικό και αναδιανεμητικό όραμα είναι κομμάτι του ορίζοντα, του σχεδίου, του οράματο αυτή τη κυβέρνηση. Και πρώτα και κύρια, στον χώρο τη δημόσια υγεία, όπου καταφέραμε μέσα σε τρία δύσκολα χρόνια να αλλάξουμε την εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που το 2014 βρισκόταν στην κυριολεξία υποκατάρρευση. Και βρισκόταν υποκατάρρευση όχι απλώς και μόνο εξαιτία των δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά και εξαιτία της κακοδιαχείρισης, της πατάλης, της κακοδιοίκησης, της αδιαφορίας, για να μην πω της αναισθησίας πολλές φορές, της ε, πολιτικής εξουσίας, εξαιτίας του ρουσφετιού και της γενικευμένης διαφθοράς, που σήμερα πλέον αποκαλύπτεται σε όλο της το μέγεθος με υποθέσεις όπως αυτή του Κελπνό και της Νοβάρτης. Υποθέσεις που σήμερα αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική το Εθνικό Σύστημα Υγεία στέκεται στα πόδια του ξανά. Υλοποιήσαμε τη δέσμευση για πλήρη και καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων σύμπολιτών μας στο σύστημα υγείας. Ενισχύσαμε όλες τις δημόσιες δομές υγείας με επιπλέον προσωπικό και για πρώτη φορά από το 2016 και μετά το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων στο σύστημα υγείας είναι θετικό. Προχωρήσαμε επίσης στην ευληματική μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που εισάγει ένα νέο πρότυπο για τη χώρα μας. Τα δείγματα αυτά γραφής μας δείχνουν και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξή. Κεντρικός πολιτικός μας στόχος είναι να εγγυηθούμε την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική κάλυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών. Η σταθερή μας βούληση είναι η ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία, ώστε σε βάθος πέντα ετίας να καταφέρουμε επιτέλους να προσεγγίσουμε τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Κεντρική μας πολιτική στόχη για τη μεταμνημονιακή εποχή είναι η μείωση των επιβαρύσεων των πολιτών, η μείωση των χρόνων αναμονής για την εξυπηρέτηση, η μείωση του ποσοστού ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών μέσω των κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για απομακρυσμένες περιοχές, είναι η κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού που κενώθηκαν κατά την καταστροφική πενταετία 2010-2014, είναι η αύξηση των μισθών των ειδικευόμενων και η σταδιακή αποκατάσταση των περικοπών στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο. Ενώ ένας άμεσος στόχος που δεν θέλω να παραλείψω είναι και η επαναφορά του νοσοκομείου Ερίκος Ντινάν, που σχεδόν εκλάπει από το δημόσιο ξανά στο πλαίσιο της δημόσιας περίθαλψης σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣ. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μία ειδική αναφορά για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, τις ευχαριστίες της κυβέρνησης, τόσο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αλλά και στο Ίδρυμα Ονάση, καθώς με τις δωρεές τους δείχνουν την έμπρακτη στήριξή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα μας. Και, και να θυμίσω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πέρα από άλλες δράσεις, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου παιδων της Θεσσαλονίκης, του καινούριου νοσοκομείου παιδων της Θεσσαλονίκης, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου της Κομοντινής, ενώ το Ίδρυμα Ονάση έχει αναλάβει τη δημιουργία του Ονάσιου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου και του Ονάσιου Καρδιοχειρουργικού Μεταμοσχευτικού Παίδων. Οι ευχαριστίες μας, λοιπόν, είναι ειλικρινείς και εγκάρδιας και προς τα δύο ιδρύματα. Έρχομαι όμως τώρα και στον χώρο της παιδείας, όπου οι παρεμβάσεις μας έχουν στόχο να αλλάξουν και αλλάζουν σταδιακά την εικόνα και προσδιορίζουν τις στοχεύσεις μας για την συνολική αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης στη χώρα μας. Την ερχόμενη τρίτη και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανοίγουν τα σχολεία όλους της χώρας με όλους τους εκπαιδευτικούς και όλα τα βιβλία στη θέση τους. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν πάνω από 19.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ξέρετε, σε μια κανονική χώρα αυτή η δήλωση δεν θα έχριζε χειροκροτημάτων. Και θέλω από εδώ και στο εξή να μην χρήζει χειροκροτημάτων. Γιατί κανονική χώρα πλέον. Αλλά η επιτυχία αυτή παίρνει διάσταση χειροκροτημάτων γιατί αποδεικνύει την αδιαφορία των προηγούμενων κυβερνήσεων του παλιού πολιτικού συστήματος για τη δημόσια παιδεία. Και μέσω αυτής της προκλητικής αδιαφορίας αναδεικνύεται ότι οι άριστοι δεν είχαν τελικά και μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά της κοινωνικής πλειοψηφίας. καθώς από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και πολύ χρόνο για αυτά τα παιδιά, παρά μονάχα για τους κληρονόμους, όπως χαρακτήριζε ο Μπουρντιέ, τους γόνους της ελίτ. Εμείς αντίθετα, προσιλωμένοι στο στόχο της ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου, ανακοινώσαμε ένα συγκροτημένο και φιλόδοξο σχέδιο για την αναβάθμιση του απολυτηρίου και τον νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Με στόχο να ξαναφέρουμε τους μαθητές στο σχολείο και με στόχο να απελευθερώσουμε την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο σταδιακά και να αποδυναμώσουμε την παραπαιδεία. Η πρόνοια επίσης, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική ασφάλιση είναι παιδεία στα οποία κρίνεται ο προστατευτικός και αναδυναμητικός χαρακτήρας του κράτους. Και εκεί εμείς αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η κοινωνική προστασία και η καταπολέμηση των ανισοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις της δίκαιης ανάπτυξης. Με τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αντιστρέψαμε την πορεία κοινωνικής διάλυσης που είχαμε μπροστά μα το 2015. Ήδη έχουμε αυξήσει τον προπολογισμό για την πρόνοια από 789 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2015 σε 2 δις ευρώ το 2018. Ενώ έχουμε θέσει στόχο οι δαπάνες μέχρι το 2022 να αγγίξουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την υλοποίηση του στόχου αυτού, τα ποσοστά φτώχειας στη χώρα μας θα φτάσουν σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν το 2008 δηλαδή πριν την κρίση. Και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος και ουσιαστικό στόχος για την επόμενη τετραετία. Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, παρά τις ατέλειες και τις επιμέρους αδικίες που τώρα πια μπορούμε να διορθώσουμε, εν τούτης, το έλλειμμα του ενός δισεκατομμυρίου το 2014, έγινε πλεόνασμα 770 εκατομμύρια το 2017. Βεβαίω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το εισόδημα των συνταξιούχων έχει υποστεί τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από τη δική μας πλευρά και παρά τις αφόρητες πιέσεις προσπαθήσαμε και σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις μειώσεις και να σταθεροποιήσουμε την ισοδηματική κατάσταση των συνταξιούχων. Η μεγάλη αγωνία όμως σήμερα ξέρετε ποια είναι και ξέρουμε όλοι. Αφορά στο αν τα μέτρα που απέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2019 θα εφαρμοστούν ή όχι. Θέλω λοιπόν να πω με σαφήνεια ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις που έχουμε για το 2019, η θέση, οι απόψεις και τα επιχειρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν επιβεβαιώνονται. Αντίθετα, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο στόχος ο δημοσιονομικός του 3,5% για πρωτογενές πλεώνασμα το 19 μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την εφαρμογή του εν λόγου μέτρου. αυτήν τη θέση, αφού την επαληθεύσουμε βεβαίως από τα στατιστικά στοιχεία του επόμενο διάστημα, θα την εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Κομισιόν, όπου θα παρουσιάσουμε, όπως όλες οι χώρες Ευρωζώνης, περί τα μέσα Οκτωβρίου, τον προϋπολογισμό του 2019. Ήδη διαφαίνεται ότι οι εταίροι μας αποδέχονται και είναι ευτυχείς για τη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, αλλά εμείς ταυτόχρονα θα τους εξηγήσουμε ότι το μέτρο αυτό, πέρα από αχρίαστο δημοσιονομικά, είναι και μη διαρθρωτικό, αλλά και αντιαναπτυξιακό. Στο σχέδιό μας τώρα για τη δίκαιη ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, Επιτρέψτε μου και μια αναφορά στον πυρηνικό ρόλο που έχουν οι θεσμικές τομές για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Τα χρόνια που βρισκόμαστε στην διακυβέρνηση έχουμε προχωρήσει σε κινήσεις που θέτουν τους πολίτες και τη δημοκρατία στο επίκεντρο. Η απλή αναλογική στις βουλευτικές και αυτοδιοκητικές εκλογές αλλάζουν τους όρους άσκησης πολιτικής. Και πιστεύω ότι είναι μια τομή που θα βαθύνει το διάλογο και τη δημοκρατία στον τόπο μας. Σειρά νομοθετημάτων για την κατοχήρωση της πραγματικής ισότητας των πολιτών, ανεξαρτήτως φίλου, φιλής, χρώματος και σεξουαλικού προσανατολισμού, έχουν ήδη ψηφιστεί και αλλάζουν τους όρους ζωής εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας. Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις διεύρυνσης των ατομικών ελευθεριών που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια στον τόπο μας ολοκληρώθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια. Και τώρα πιστεύω ότι είναι η ώρα να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Να εκινήσουμε τον ερχόμενο Οκτώβριο την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις υπερόριμες και αναγκαίες για τη διεύρυνση της δημοκρατίας, για την ενίσχυση της προστασίας, της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημόσιων αγαθών, για την κατάργηση των προστατευτικών ρυθμίσεων για υπουργούς και βουλευτές που προσβάλλουν τους Έλληνες πολίτες, για τον εξορθολογισμό των σχέσεων αλλά και τους διακριτούς ρόλους της Εκκλησίας και του κράτους. Και είμαι βέβαιος ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα συμβάλλει τα μέγιστα στη μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμών, των κρατικών θεσμών, αλλά και μεταξύ των πολιτών και της ίδιας της πολιτικής. Γιατί τελικά αυτό είναι ο μεγάλος στόχος της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Η αποκατάσταση της ίδιας της πολιτικής, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, η ανάκτηση της εργασίας, η ευάθυνση της δημοκρατίας και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι, όπως προσπάθησα να σας παρουσιάσω, τρεις άξονες του σχεδίου μας. Του σχεδίου μας και του οράματος μας για την μεταμνημονιακή Ελλάδα, για την Ελλάδα της νέας εποχής. Σήμερα, όμως, εδώ, στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από τα οχτώ δύσκολα χρόνια των μνημονίων, σήμερα, μετά το τέλος αυτής της περίοδου της παρατεταμένης λιτότητας, πέραν όλων αυτών, έχω την πολιτική υποχρέωση να σταθώ απέναντί σας και να αναλάβω συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις για το πώς ο κάθε πολίτης ξεχωριστά θα αισθανθεί στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητά του, ότι τελείωσαν τα μνημόνια. Δεσμεύσει που σήμερα είναι κάτι παραπάνω από εφικτές, θα έλεγα, καθώς ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει κλείσει, καθώς η ελληνική οικονομία έχει πλέον σταθεροποιηθεί και έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Και αυτό δεν είναι δική μου εκτίμηση, δεν είναι δική μου πρόβλεψη, δεν είναι δική μου ευχή. Αποτυπώνεται επακριβώς στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής που έχουν εγκρίνει οι θεσμοί, οι δανειστές μας και έχει ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν ακόμα βγούμε από τα μνημόνια. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κατά το έλασον. Κατά το έλασον. Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος από το 2019 μέχρι και το 2022. Ήδη όμως από σήμερα κιόλας, πριν δηλαδή μπούμε στο 2019 και πολύ πριν το τέλος του έτους, οι δυνατότητές μας από την θετική αυτή πορεία της οικονομίας είναι διευρυμένες. Και αυτό καταγράφεται σε όλα τα στατιστικά μεγέθη. Έτσι λοιπόν μπορούμε, πέραν της πιθανής απόδοσης μερίσματος, για την οποία θα έχουμε σαφή εικόνα προς το τέλος του έτους, μπορούμε από τώρα να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αδικιών που τα μνημονία έφεραν και βεβαίως να επιστρέψουμε στους δικαιούχους ποσά που παρανόμως παρακρατήθηκαν. Μέχρι το τέλος του έτους, λοιπόν, και μετά από την επίμονη και διαρκή πίεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέχρι το τέλος του έτους καταβάλουμε σε ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε δικαστικούς αλλά και πανεπιστημιακούς, αναδρομικά ύψους σχεδόν ενός της εκατομμυρίων ευρώ. Διότι έχουμε τη δυνατότητα, είναι δίκαιο και το κάνουμε πράξη μέχρι το τέλος του έτους επίσης. Νομοθετούμε και νομοθετούμε εντός το 18 την σταδιακή μείωση του ένφια που θα φτάσει έως και 50% για 1,2 εκατομμύρια χαμηλές περιουσίες και 30% μέσω σταθμικά. Η μείωση θα γίνει σε δύο φάσεις. Από πρώτη πρώτου του 19 η πρώτη και από πρώτη πρώτου του 20 η δεύτερη. Ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε και την πλήρη αλλαγή της δομής του φόρου ώστε να γίνει πιο αναλογικός, πιο δίκαιος, ελαφρύτερος για τη λαϊκή κατοικία άρα περισσότερο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι χαράτσι για τα λαϊκά στρώματα όπως σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Από πρώτη πρώτη του 19 επίσης, μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με εισοδήματα πάνω από 7.000 ευρώ έως και 35%, μειώνοντας το συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 20% σε 13,3%. Αντίστοιχη μείωση έως και 35% θα ισχύει και για τους αγρότες. Επιπλέον, λαμβάνοντας πρόσθετη μέρημνα για όλους τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, μειώνουμε τις εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ στο ελάχιστο που ισχύει σήμερα, δηλαδή τα 64,5 ευρώ το μήνα. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα ελαφρύνει δραστικά εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες και που θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αρχής γενομένης, επίσης, από την 1 η 1 του 2019 και σε βάθος τετραετίας, μειώνουμε, επίσης, την φορολογία των επιχειρήσεων κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από 29% που είναι σήμερα στο 25%. Προχωράμε επίσης από 1η Πρώτη του 2019 σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με ποσά από 70 έως 200 ευρώ το μήνα με εισοδηματικά κριτήρια που θα αφορά τουλάχιστον 300.000 οικογένειες. Ένα μέτρο που θα ενισχύσει πέραν των άλλων και τη δυνατότητα των νέων ζευγαριών στον τόπο μας να κάνουν το βήμα, να ζήσουν μαζί, να κάνουν οικογένειες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη χώρα. Επίσης, άμεσα, το αμέσως επόμενο διάστημα, προχωράμε σε 3.000 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε μέσα στον επόμενο χρόνο να ενισχύσουμε και να μόνιμοποιήσουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, που αφορά δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό δεν είναι μόνο δίκαιο, είναι και ηθικό και γίνεται πράξη. Επίσης, προχωράμε σε 4.500 άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού για την ενίσχυση της ειδική αγωγής στα δημόσια σχολεία στον τόπο μας. Από 1η Πρώτου του 19 προχωράμε στην κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος για συνεταιρισμένου αγρότες, συνεταιρισμού και κινσέπ, καθώς και για τις ανενεργές επιχειρήσεις. Επίσης, προχωράμε στην επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για νέους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα έως 25 ετών και σε βάθος διετίας. 50% από 1η του 19 στο 100% από 1η του 20 <Συκλή> διότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και η κατάργηση του υποκατώτατου πρέπει να γίνει με τρόπο που θα δημιουργεί κοινωνική συνένεση, και βεβαίως την προοπτική της ενίσχυσης, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Τέλος, από 1η πρώτου του 2021 προχωράμε και στην αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ με μείωση κατά δύο μονάδες του μεγάλου συντελεστή από 24% στο 22% και κατά μία μονάδα του μικρού συντελεστή από 13% σε 12%. Φίλες και φίλοι, όλα όσα σας παρουσίασα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε τις πληγές, να ελαφρύνουμε τα μεγάλα βάρη, αλλά και να δημιουργήσουμε αναπτυξιακή δυναμική στην ελληνική οικονομία, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο που μας ορίζει το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει καταγραφεί από τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και έχει από κοινού γίνει αποδεκτό σε συνεργασία με τους θεσμούς και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπάθησα όμως να σας εξηγήσω ότι αυτές οι παρεμβάσεις ελάφρυνσης και αναπτυξιακής δυναμικής δεν θα έχουν κανένα νόημα αν δεν εντάσσονται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενός σχεδίου που έχει αρχή μέση και τέλος. Αν δεν είναι μέρος ενός συνολικότερου οράματος για την ανάκαψη της οικονομίας, την αναγέννηση της χώρας, την πορεία της στη μεταμνημονιακή εποχή, σε ένα νέο πλαίσιο ευημερία και προόδου. Σας παρουσίασα λοιπόν το όραμα, αλλά και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της νέας εποχής. Σε αυτό το όραμα θέλω κλείνοντας να σας εκμυστηρευτώ ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει το ρόλο που είχε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη μίζερη θέση μιας πόλης που παρακαλάει για να την αποκαλέσουν συμπρωτεύουσα. Στην Ελλάδα της νέας εποχής και στο δικό μας όραμα, η Θεσσαλονίκη έχει έναν ξεχωριστό, πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον ρόλο της πραγματικής πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Και αυτό δεν είναι ένα ρητορικό κλισέ αποδεικνύεται από τα ίδια τα πράγματα. Αποδεικνύεται από την ξεχωριστή σημασία και θέση που κατέχει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που σας παρουσίασε. Την θέση του ενεργειακού, διαμετακομιστικού και επικοινωνιακού κόμβου των Βαλκανίων. Γιατί στο αναπτυξιακό μας σχέδιο η Βόρειος Ελλάδα γίνεται το γεωπολιτικό σταυροδρόμι του κάθετου με τον οριζόντιο διάδρομο των αγωγών φυσικού αερίου. Και την ίδια στιγμή, με την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Ιδωμένης, επιτυγχάνεται η ασφαλής και γρήγορη διακίνηση εμπορευμάτων από τα λιμάνια μας προς την κεντρική Ευρώπη. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες επενδύσεις που ήδη εκινούν στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, η Βόρεια Ελλάδα γίνεται το κέντρο του Βαλκανικού Δακτυλίου Μεταφορών. Από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, το Ρουσέ, τη την Κωνσταντζα, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στη Σερβία, με επαναξιοποίηση και του ποταμού Δούναβη. Και βεβαίως από το Βελιγράδι στα Σκόπια και τη Θεσσαλονίκη, με όραμα για την αξιοποίηση και του αξιού. Και αυτός, ο ανοιχτός ορίζοντας, ξέρετε, είναι που ταιριάζει σε αυτή την πόλη, στην πόλη σας. Ο ορίζοντας των συνεργασιών, του εμπορίου, της συνανάπτυξης και της συνεργασίας. Γιατί έτσι οραματίζομαι τη Θεσσαλονίκη της επόμενης μέρας. Πόλη ανοιχτή, πόλη επικοινωνίας, πόλη δημοκρατίας, πόλη προόδου, πόλη αυτοπεποίθησης, δημιουργίας, πόλη πολιτισμού. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή κιόλα έχουμε αποδείξει ότι αυτό το όραμα δεν είναι κενός λόγος. Τήρησα τις δεσμεύσεις μας για το Μετρό, για τον ΟΑΣΤ, για την επιστροφή των ελεύθερων χώρων στο λαό της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι παραχωρούμε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες τον χώρο του στρατοπέδου στην Άνω Τούμπα για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών που αξίζει τόσο στην ιστορία του Συλλόγου όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και επίσης προχωράμε άμεσα στις απαραίτητες διεργασίες, τον έλεγχο και την έγκριση του χωρικού σχεδίου προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ανάπλαση και αναμόρφωση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ. Στόχος το 2019 να βγει το Προεδρικό Διάταγμα, να γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για μια ΔΕΘ με σύγχρονες εκθεσιακές υποδομές και ένα νέο πάρκο στο κέντρο της πόλης ανοιχτό προς τους πολίτες. <Και> Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε τη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Γιατί θέλουμε τη Θεσσαλονίκη καρδιά της βαλκανικής συνανάπτυξης, κόμβο εμπορίου και οικονομικών συναλλαγών, γέφυρα πολιτισμών και όχι φράχτη. Όχι πόλη με γυρισμένη την πλάτη της στους γείτονές της και στην οικονομική της ενδοχώρα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν αξίζει η μιζέρια, δεν αξίζει η μυσαλλοδοξία, δεν αξίζει ο φόβος, το μίσος, ο διχασμός. Στη Θεσσαλονίκη αξίζει μονάχα να φύγει προς τα μπροστά. Με αυτόν τον ανοιχτό ορίζοντα, με αυτοπεποίθηση και κατανόηση, με διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας, προσεγγίζουμε και όλους τους γειτονές μας. Αυτό κάνουμε στην οικονομία και το εμπόριο, αυτό κάνουμε στον πολιτισμό, αυτό κάνουμε και στις διεθνείς μας σχέσεις. Και πρότυπο αυτής της τάσης είναι και η συμφωνία που πετύχαμε με τους βόρειους γειτονές μας, η Συμφωνία των Πρεσπών, που ανοίγει, ανοίγει τη Θεσσαλονίκη, ανοίγει τη Βόρεια Ελλάδα, ανοίγει τους Έλληνες στον κόσμο. Και κυρίως μετατρέπει τη χώρα μας σε παράγοντα λύσεων και πόλο σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως καθιστά τη Θεσσαλονίκη και πάλι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με αυτό το όραμα και με αυτή την πίστη, με περηφάνεια θα έλεγα, αλλά και πλήρη αίσθηση του πατριωτικού, του εθνικού καθήκοντος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα προχωρήσω και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά για μια Ελλάδα που μας αξίζει, για μια Θεσσαλονίκη που μας αξίζει, για μια Μακεδονία που μας αξίζει. Γιατί όπως λέει και ο ποιητή, τελικά δεν μας αξίζει τίποτα λιγότερο από τον ουρανό. Γεια σας. Σα ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Γεια σας.